Υπάρχει διαφορά σε όλα αυτά. Θα σας πω τι μου έλεγε τις προηγούμενες μέρες ένας από τους διευθυντές των μεγάλων εταιριών δημοσκοπήσεων. Ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχει πλήρης ανασφάλεια. Και είναι πάρα πολύ πιθανό την Κυριακή το βράδυ ή να καταρρεύσει το σύστημα ολόκληρο των εταιριών δημοσκόπησης ή να καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα όπως τουλάχιστον το γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και την κοινωνία. Εκείνο όμως που μου είπε και το είπατε και εσείς κύριε Χαρδαβέλα είναι ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός αναποφάσιστων ψηφοφόρων οι οποίοι μέχρι να κλείσει η κάλπη θα σκέφτονται αν θα πάνε να ψηφίσουν, ποιο κόμμα να ψηφίσουν και ποιον από τα κόμματα θα βάλουν στα σταυρό και θα τον επιλέξουν για να τον εκπροσωπήσει στη Βουλή. Πάντως, επειδή βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επιλογή για όλους μας, για την κοινωνία, για τη χώρα μας, για την οικονομία και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, όπως το γνωρίσαμε στο παρελθόν, γι' αυτό οφείλουμε να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, επειδή αυτή είναι ώρα ευθύνης για όλους μας και είναι ψήφος ευθύνης για την Ελλάδα, για το λαό, για την παράταξη του καθένα, εγώ θα ήθελα να πω και να θυμίσω αυτό που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήταν να πάρουμε κάποια από τις μεγάλες επιλογές. Mm-hmm. Δεν το βάζετε, παιδιά, κάτω από το μαξιλάρι σας για να το ξανασυζητήσουμε το πρωί. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι το Σάββατο το βράδυ είναι η καλύτερη ώρα, να το βάλουμε κάτω από το μαξιλάρι μας το ερώτημα και τη Δευτέρα το πρωί να αποφασίσουμε με ευθύνη, με υπευθυνότητα. Την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί.